Λοιπόν, νωρίτερα μιλήσαμε για τους ηλικιωμένους της κρίσης. Τώρα θα μιλήσουμε για τους νέους της κρίσης. Όλοι λίγο πολύ έχουμε βρεθεί σε νυχτερινά μαγαζιά της πόλης του Ηρακλείου. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα παιδιά να δουλεύουν, πιστεύουμε ότι κάνουν το κέφι τους, περνάνε καλά. Και όμως τα περισσότερα από αυτά πρέπει να σηκωθούν το πρωί και να περάσουν το κατώφλι του ΤΕΙ, του Πανεπιστημίου, μιας άλλης εργασίας για να τα βγάλουν πέρα. Επιλέξαμε λοιπόν μαζί με τον συνάδελφο τον Λευτέρη τον Κουμαντάκη σήμερα εδώ στο πλατό της εκπομπής να φέρουμε τα παιδιά της νύχτας, που την ημέρα όμως είναι υπερδραστήρια. Λευτέρη Κουμαντάκη, καλώς όρισες. Καλώς βρήκα, Μάνο. Καταρχάς, νιώθω πολύ τυχερός που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή δίπλα σε τρία πολύ νέα παιδιά, καθώς και πολύ πρόσφατα πέρασα και εγώ από αυτή την ηλικία και καταλαβαίνω τον κόπο τους, καταλαβαίνω την αγωνία τους και τον αγώνα τους. Εντάξει, δεν έχει μεγάλη διαφορά από αυτή την ηλικία. Σίγουρα. Μα γι' αυτό το λέω, ότι πάνω κάτω το θέμα αυτό με αγγίζει, γιατί το έχω ζήσει κι εγώ από κοντά. Λοιπόν, να συστήσουμε τα παιδιά. Έχουμε την Νούλα Καραστεργίου, η οποία είναι φοιτήτρια ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μάλλον έχουμε από τις τρεις κορυφαίες σχολές. Σχολές, ακριβώς, αυτό διαπιστώνω. Την Μαρία Σκουρβουλιανάκη, η οποία είναι στο τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής και πολυμέσων εδώ στο Ηράκλειο, και τον Κωνσταντίνο Κουκουριτάκη στο τμήμα φυσικής Κρήτης. Δεν είναι τρεις τυχαίες σχολές, σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά προσπάθησαν, διάβασαν και πέρασαν. Και σήμερα εργάζονται και στη νύχτα για να βοηθήσουν και την οικογένειά τους στο λεγόμενο φοιτητικό προϋπολογισμό. Θέλω να μου δώσεις το πρώτο στίγμα της συζήτησης, εσύ Λευτέρη, για το πώς αντιλαμβάνεσαι πλέον τη νύχτα στο Ηράκλειο και ποιες είναι οι αγωνίες αυτών των παιδιών. Βεβαίως μετά θα δώσουμε το λόγο στα ίδια τα παιδιά. Οι αγωνίες των παιδιών, Μάνο, καταρχάς ξεκίνησαν από την ώρα που πέρασαν σαν φοιτητές σε κάποια σχολή, είτε του Πανεπιστημίου είτε των ΤΕΙ. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και όπως θα σας περιγράψουν και οι ίδιοι, μετά ξεκίνησαν άλλου είδους αγωνίες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Το βιοποριστικό το θέμα, το θέμα των χρημάτων, προκειμένου να στηρίξουν τις οικογένειές τους και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Άλλοι βεβαίως το κάνουν για σόου, άλλοι το κάνουν έτσι γιατί το έχουν κάποιο γούστο. Τα παιδιά από εδώ πέρα, όπως θα σου εξηγήσουν, το κάνουν καθαρά για να στηρίξουν την οικογένειά τους οικονομικά και είναι τιμή τους βεβαίως. Ακριβώς, είναι τιμή τους. Και θέλω να πάω στη Νούλα την Καραστεργίου. Νούλα, είσαι φοιτήτρια ιατρικής. Και αντιλαμβανόμαστε ότι η ιατρική δεν είναι μια σχολή, δεν θα πάω αύριο, θα πάω μεθαύριο και κάπως θα τα βγάλω πέρα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό. Εργάζεσαι παράλληλα και στη νύχτα. Δηλαδή, μπορεί να δουλεύεις μέχρι τις 5, 6 και τις 7 το πρωί και στις 10, στις 11 να πρέπει να είσαι σε ένα σημαντικό εργαστήριο της σχολής σου. Τι σημαίνει για σένα η καθημερινότητά σου με αυτό το πρόγραμμα? Εντάξει, το έχουμε συνηθίσει πλέον. Δηλαδή, στις αρχές ήταν λίγο δύσκολο να προσαρμοστούμε και στη δουλειά και στη σχολή, επειδή ξεκίνησα από δεύτερο έτος να εργάζομαι. Στην πορεία το παίρναμε όσο μπορούσαμε σερή, να το πω έτσι, δηλαδή χωρίς ύπνο, όταν είχαμε εργαστήρια πρωινά. Τώρα το απογευματινά. Και το θέμα βεβαίως είναι το θέμα της αντοχής. Πώς αντέχει ένας άνθρωπος, όσο νέος κι αν είναι, όσο ενέργεια κι αν έχει, όταν δουλεύεις non-stop νύχτα και την ημέρα πρέπει να σπουδάσεις, έχει επηρεάσει την αποδοτικότητα η νυχτερινή εργασία ή η γενικότερη εργασία? Και το λέμε νυχτερινή, επειδή δουλεύετε σε νυχτερινά καταστήματα της πόλης του Ηρακλείου. Και αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον δεν είναι όπως τα χρόνια τα δικά μας που ως φοιτητές λέγαμε θα δουλέψουμε και λίγο στη νύχτα για να βιώσουμε την εμπειρία. Τώρα πλέον και οι ίδιοι γονείς λένε κάντε κάτι για να βοηθήσετε, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα έξοδα. Ναι. Την έχεις αυτή την αγωνία από το σπίτι σου? Την έχω όσο μπορεί. Εμένα με στηρίζει η μάνα μου όσο μπορεί, επειδή έχω και την αδερφή μου που σπουδάζει εδώ πέρα. Αλλά για τα έξοδα τα δικά μας, δυσκολεύομαι να ζητήσω κι εγώ από τους γονείς μου να στείλουν παραπάνω, να δυσκολευτούν οι ίδιοι, επειδή θα στριμωχτούν για να μας στείλουν εμάς. Μάλιστα. Και από ό,τι μου προείπε και η Νούλα πριν εισέλθουμε εδώ πέρα στο στούντιο, μου είπε ότι και η αδερφή της ουσιαστικά είναι και αυτή σε αυτόν τον τομέα, εργάζεται προκειμένου να βγάζει ένα έξτρα μεροκάματο και η ίδια. Και βεβαίως όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει για δύο παιδιά που έχουν φύγει από τη Γερμανία, επέστρεψαν στην πατρίδα για να σπουδάσουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα ουσιαστικό. Τουλάχιστον δεν έφυγες από την Ελλάδα για να πας στη Γερμανία, επέστρεψες και νομίζω ότι αυτό είναι είδηση. Πάμε τώρα στη Μαρία τη Σκουρβουλιανάκη, η οποία είσαι από την Αγία Βαρβάρα, από ό,τι μου είπες. Σημαίνει ότι θα μπορούσαν οι γονείς να σου πούν, έλα να μείνεις στην Αγία Βαρβάρα και να πηγαίνω έρχεσαι καθημερινά. Στη σχολή όμως επέλεξες να σπουδάσεις και να συνδυάσεις τη δουλειά. Καταρχήν, βίωσες αντίδραση έτσι, από την οικογένειά σου, τι πας να κάνεις, γιατί θα δουλέψεις? Όχι, είσαι όθησαν οι ίδιοι οι γονείς σου? Όχι, από μικρή δουλεύω μόνη μου. Προτιμώ να βγάζω τα δικά μου χρήματα. Γι' αυτό το λόγο με άφησαν και να το κάνω. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Στηρίζω και εκείνους, στηρίζω και εμένα. Είμαι ικανή να το κάνω και θα το κάνω. Είναι δύσκολη η καθημερινότητα ενός εργαζόμενου φοιτητή? Είναι αρκετά δύσκολη, διότι χάνουμε ώρες ύπνου. Για να το επεξέλθουμε και στα μαθήματα,
πρέπει να είμαστε κοινωνικοί, να βγαίνουμε. Δεν είναι μόνο το ότι πρέπει να πάμε στη σχολή, έχουμε και τη δουλειά. Γιατί μάλλον έχει απαιτήσει, να μην το ξεχνάμε. Έτσι, και συγκεκριμένη... Είναι πολύ δύσκολε σχολέ και οι τρει καταρχήν. Είναι τρει εξαιρετικά δύσκολε σχολέ. Να πάμε και στον κύριο τη παρέα, τον Κωνσταντίνο τον Κουκουριτάκη. Νομίζω ότι, Κωνσταντίνε, μπαίνοντα στη διαδικασία να δουλέψει, νιώθει λίγο για την αυτονομία. Μπορώ να κάνω κάποια πράγματα παραπάνω, γνωρίζοντας ότι οι γονείς ενδεχομένως δεν μπορούν να σε βοηθήσουν. Μα αυτός είναι ο κύριος λόγος στην ουσία που ξεκινάς να δουλέψεις. Για να αποφύγεις λίγο το να ζητάς χρήματα από τους δικούς σου, ξέρω εγώ, για τα δικά σου έξοδα. Στην ουσία, με αυτό το κομμάτι ξεκινάς να εργάζεις στην αρχή και μετά το συνειδείς. Δηλαδή μετά υπάρχει μουρμούρα από την πλευρά της οικογένειας ότι ξέρεις κάτι, δουλεύοντας τη νύχτα, ενδεχομένως κάποια πρωινά να μην καταφέρεις να πας στη σχολή, θα πάει πίσω η σχολή σου. Υπάρχει δυσκολία ή βλέποντας ότι τα βγάζεις πέρα, λένε εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάντα υπάρχει γκρίνια της μάνας, ξέρω εγώ, όπως όλοι το ξέρετε. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει, ξέρω εγώ, που πας δουλεύεις νύχτα, ξέρω εγώ, τι είναι αυτά. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε γι' αυτό. Είναι ακόμα ταμπού η νύχτα, πιστεύεις, στην Κρήτη. Προς όλες τις Ελληνίδες μητέρες. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν λίγο περίεργα τους ανθρώπους που δουλεύουν σε νυχτερινά καταστήματα. Πιστεύω πως ναι. Ναι, είναι αρκετό το ποσοστό, ξέρω εγώ, των ανθρώπων που βλέπουν ως ταμπού. Αυτό εσύ να πούμε για τους γονείς, έτσι. Γιατί σίγουρα γονείς, τα παιδιά από τη στιγμή που εργάζονται δεν νιώθουν ούτε ντροπή ούτε τίποτα, γιατί ξέρουν ότι βγάζουν τα προς το ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ μεγάλη αβάντα, Νούλα, για σένα και για την οικογένειά σου να δουλεύεις. Τι είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι εγώ θα τα καταφέρω μέχρι το τέλος, γιατί η σχολή είναι 6 χρόνια. Και δεν σταματάς εκεί. Μετά πρέπει να πας ένα βήμα παραπέρα. Υπάρχει αγροτικό, υπάρχει ειδικότητα. Προσπαθείς να συνδυάσεις. Θα διασκεδάσω και λίγο τώρα, γιατί μετά στο μέλλον τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Ναι, βέβαια. Εντάξει, νομίζω τα πρώτα 2-3 χρόνια της σχολής βγαίναμε και πιο πολύ. Τώρα προσπαθούμε όσο μπορούμε κιόλας να το ελαττώσουμε λίγο το πολύ το έξω, mm-hmm. γιατί είναι πολύ απαιτητική σχολή. Απλά επειδή κατέβηκα στην Κρήτη με ένα σκοπό, με ένα στόχο. Και δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, δουλεύω, δεν δουλεύω, θα πρέπει να επικεντρωθώ εκεί, στο στόχο μου. Εγώ θα ήθελα να τους ρωτήσω γενικά όσον αφορά τα μαθήματα. Ξέρουμε ότι για μένα καταρχάς είστε παραπάνω σε σχέση με κάποιους άλλους φοιτητές οι οποίοι μπορεί να τα έχουν έτοιμα, για να το πω και έτσι, ντόμπρα, με άλλους που τα έχουν έτοιμα από τους γονείς τους, με χρήματα, με φαγητό, με πολλά. Όσον αφορά τα μαθήματα, γενικά πώς τα βλέπετε, είναι δύσκολα, έχετε περάσει αρκετά μαθήματα, η απόδοσή σας πώς είναι στο Πανεπιστήμιο και στο ΔΕΗ? Από ένα πει, Μαρία. Είναι σίγουρο ότι μας επηρεάζει όλο αυτό, ειδικότερα στις εξεταστικές μας, όταν ξέρουμε ότι δουλεύουμε συγκεκριμένες ώρες. Το καλό είναι ότι από τους εργοδότες μας έχουμε. Μας βοηθάνε. Υπάρχει κατανόηση. Οπότε προσπαθούμε και εμείς να τα βγάλουμε πέρα ανάλογα. Πάντως να πω έτσι για να το δώσω λίγο χιουμοριστικά, από τα μηνύματα που λαμβάνω, μάλλον κάποιοι από τους τηλεθεατές γνωρίζουν και πού δουλεύετε. Σας έχουν δει. Αλίμονο. Δουλεύουν σε δύο από τα πολύ γνωστά μαγαζιά νυχτερινά και μη, mm-hmm. γιατί ορισμένα προσφέρουν και καφέ, όπως και η Νούλα που είναι σερβιτόρα, όπως μας είπε. Είναι από τα πιο γνωστά καταστήματα. Τυράκι. Νομίζω ότι το Ηράκλειο είναι μια μεγάλη πόλη, αλλά τα μαγαζιά είναι πλέον συγκεκριμένα. Θέλω να πάμε λίγο σε ένα άλλο κομμάτι, πολύ σημαντικό. Η ψυχοσύνθεση αυτών που έρχονται το βράδυ να διασκεδάσουν. Και επειδή είστε νέα παιδιά, όμως βιώσατε λίγο και τη διασκέδαση πριν την κρίση. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και ρωτάω εσένα, Κωνσταντίνα. Ναι, έχουν αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με πριν 4-5 χρόνια, ξέρω εγώ, που άρχισε η κρίση να χτυπάει την Ελλάδα. Έχει αλλάξει το θέμα της κατανάλωσης. Δηλαδή, πλέον αυτοί που βγαίνουν έξω για να διασκεδάσουν είναι πιο σφιγμένοι, ξέρω εγώ. Δεν μπορούν να ανοιχτούν όσο ανοιγόντουσαν πιο παλιά. Αυτό έχει και συνέπεια στα μεροκάματα, στους μισθούς του πλούσιου. Εννοείται. Γιατί αν το μαγαζί δεν βγάλει, ξέρω εγώ, εισπρακτικά από τους πελάτες, εμείς αναγκαστικά θα πληρωθούμε λιγότερο. Και φαντάζομαι τώρα δουλεύετε και δύο συγκεκριμένες ημέρες. Παρασκευή, Σάββατο περιορίζεται η πολλή κίνηση. Εγώ θυμάμαι στα δικά μου χρόνια στην δεκαετία, στα πρώτα χρόνια του 2000 που έβγαινε έτσι πολύ έντονο, ότι βγαίναμε Δευτέρα, ας πούμε, και γινόταν ένας πραγματικός χαμός στα μαγαζιά τα νυχτερινά. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς. Τώρα ναι, τώρα είναι πιο πολύ Παρασκευή Σάββατο και συνήθως και Τετάρτη, ξέρω εγώ, που γίνονται κάποια συγκεκριμένα πάρτι. Κάποια event στον Ηρακλείο. Υπάρχουν πολλά παιδιά κορίτσια, και θα απευθυνθώ στις δύο κυρίες της παρέας που δουλεύουν στον χώρο της νύχτας και παράλληλα σπουδάζουν σε επίπεδο Ηρακλείου. Ναι, υπάρχουν αρκετά παιδιά που δουλεύουν μαζί μας. Περισσότερα θα έλεγα. Επειδή ζητάνε συνήθως, έχουμε πολύ προσωπικό, 2-3 μεροκάματα, 4 όσο μπορεί ο καθένας. Αυτά τα χρήματα τι ακριβώς σου εξασφαλίζουν όσον αφορά τη δική σου καθημερινότητα? Δηλαδή, μπορεί να μπαίνουν στην άκρη και κάποια χρήματα για το μέλλον σου? Οι γονείς στέλνουν κάποια χρήματα. Μαζεύεις όμως και κάποια από αυτά που δουλεύεις.
Άρα σημαίνει ότι έχεις εξασφαλίσει κάποια πράγματα, βάζεις και κάποιες βάσεις για το μέλλον. Όχι, αυτό είναι δύσκολο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην ηλικία σου ούτε εγώ. Δουλεύουμε για να το βγάλουμε πέρα πιο πολύ. Ναι. Δουλεύουμε, ναι, αυτό ακριβώς. Τα καθημερινά μας έξοδα. Δηλαδή τους καφέδες μας, ναι, όλα αυτά. Πολύ για το ενίκιο. Κάποια απαραίτητα στο σπίτι, ας πούμε. Έτσι, μα πλέον δεν έχει το περιθώριο να βάζει να κάνει αποταμίευση για το μέλλον, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να το κάνει. Επειδή είστε και οι τρεις φοιτητές σε τρεις εξαιρετικές σχολές. Δεν ήθελα μάλλον ότι θα έλεγε τέσσερις, αλλά. Εσύ δεν είσαι πια φοιτητής, είσαι εργαζόμενος. Ναι, τελείωσε, πάει το πλέον. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν. Σας αγχώνει αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Μπορεί να απαντήσει όποιος θέλει αρχικά, θα μου απαντήσετε όλοι. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, η οικονομική κρίση, θα μείνουμε, δεν θα μείνουμε στο ευρώ, η ανεργία, η δική σας γενιά, τα παιδιά μέχρι 25 ετών είναι και οι μεγάλοι χαμένοι αυτής της κρίσης, πάνω από 60% η ανεργία. Σας αγχώνει και σας έχει κάνει να σκεφτείτε ότι τελικά όλα αυτά τα χρόνια εγώ προσπαθούσα για να μπω σε μια σχολή που μπορεί να βγω άνεργος. Όποιος θέλει μπορεί να απαντήσει. Εμένα πλέον δεν με αγχώνει. Έχω συμβιβαστεί με την ιδέα ότι σε αυτή την κατάσταση πρέπει να ζήσουμε, οπότε προχωράμε έτσι, ξέρω, εντάξει. Σε θυμώνει για τις παλαιότερες γενιές, για το γεγονός που φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Όχι, όχι ακριβώς. Εντάξει, αυτοί πέρασαν καλά όσο μπορούσαν και στην ουσία αυτό φταίει που εμείς είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εντάξει, πλέον θα περάσουμε εμείς όσο καλά μπορούμε, χωρίς να σκεφτόμαστε γιατί κάνανε αυτό, γιατί δεν κάναμε εμείς αυτό, γιατί να το κάνουμε έτσι. Οπότε. Μαρία. Εγώ πιστεύω πως ο καθένας αυτό που μαθαίνει είναι για το δικό του καλό. Το αν θα είμαι άνεργη ή όχι. Δεν το ξέρω. Mm-hmm. Προφανώς και σπουδάζω για μένα, για το δικό μου επίπεδο, για να μην με κοροϊδεύει ο καθένας. Τώρα από εκεί και έπειτα, πραγματικά. Σε θυμώνει αυτό που έχει συμβεί, όταν ας πούμε ακούς. Προφανώς και με θυμώνει. Έχει και επαφές με τη Γερμανία. Άρα θα έχει έτσι μια πιο σφαιρική εικόνα για το πώς αντιλαμβάνονται οι Γερμανοί την ελληνική πραγματικότητα. Σας τα χώνουνε? Πλέον, εντάξει. Τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τα έχουν δείξει λίγο, τα έχουν διαστρεβλώσει λίγο τα. Mm-hmm. Τα γεγονότα, ναι, mm-hmm. έως πολύ. Έχουν καταλάβει όμως πλέον, έχουν περάσει και 2-3 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η κρίση. Έχουν καταλάβει στη Γερμανία ότι δεν είναι έτσι όπως τους τα παρουσιάζανε και ότι περνάμε δύσκολα εδώ πέρα. Και όταν ακούνε για 100 μισθούς των 400, πόσο είναι τώρα ακριβώς. 350 ευρώ. 250 ευρώ, ναι. Στη Γερμανία είναι πιστεύω 1200 κάπου εκεί. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε παιδιά που ενδεχομένως αδυνατούν να σπουδάσουν, γιατί υπάρχει παιδιά και το εξής φαινόμενο, μπαμπάς και μαμά να έρχεται να λέει ότι μπορεί να πέρασε στην ιατρική της Θεσσαλονίκης, αλλά εγώ αδυνατώ να σου πληρώσω ακόμα και τα εισιτήρια να πας εκεί για να βρεις σπίτι. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε? Ότι ίσως άμα έχουν θέληση μπορούν να κάνουν τα πάντα. Είναι η θέληση που έχει ο καθένας. Και ότι δεν χάνουμε ποτέ το κουράγιο μας και την αισιοδοξία μας. Και καλούμε και τον κόσμο να βρεθεί στα νυχτερινά μαγαζιά του Ηρακλείου να πηγαίνει να μπορεί. Να γνωρίσει από κοντά τα παιδιά. Και να γνωρίσει από κοντά και τα παιδιά. Αυτά και πολλά άλλα. Εγώ με τη σειρά μου, αν θέλω να τους ευχηθώ καλή τύχη σε ό,τι και αν κάνουν. Σίγουρα μπορεί να μην ήταν επιλογή τους κατά ανάγκη να εργαστούν. Ήταν το αδιέξοδο ουσιαστικά το οικονομικό το οποίο τους οδήγησε. Αλλά τους εύχομαι καλή επιτυχία. Είστε δυνατά παιδιά από ό,τι σας γνωρίζω και από πόσο έχουμε μιλήσει. Καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία σας εύχομαι εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστώ.